Μην μου ζητάς συγγνώμη. Να μην το ξανακάνεις, θέλω. Να πίνεις έτσι. Εσύ δεν έπινες ποτέ τόσο. Είσαι σπάνιος άνθρωπος. Και εύχομαι να το ξέρει ο άντρας σου. Το κορίτσι ζήτησε τη βοήθεια μου δώρο. Και πας και... Τα λες με τον Κασιμάτη και τον παρηγορείς που έχασε τη γυναίκα του. Το ξέρεις και από χτες. Μίλησα με τον Φίλιππο Λεμπέση. Είναι το δεξί χέρι του ξένου. Του είπα ότι χρειαζόμαστε τα όπλα του και ότι έχει προθεσμία μέχρι αύριο. Αν δεν το κάνει, θα έχει κυρώσεις. Τις οποίες θα υποστεί όταν τον βρούμε. Γιατί θα τον βρούμε. Θα φέρουν να δουν αν η σφαίρα που σκότωσε τον Πολυβή είναι από δικό μου όπλο. Δεν είναι, οπότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι. Χαίστηκα! Εδώ πέρα έχω χάσει το παιδί μου. Αν τύχω σε πάρει, μην τη πει ότι είμαι εδώ. Δεν θέλω να τη δω. Αν τον αγαπάς, πήγε να το πεις αυτά που θέλεις. Σήμερα ο Κυριάκος ήπιε και άρχισε να φωνάζει πάλι. Πηγάτε, έλα στον παπά! Εσύ το έκανες! Εσύ το Κωστή, ξέρεις ποιο είναι αυτό το χωριό? Δεν έχω ιδέα. Ξέρει κανείς ποιο είναι αυτό το χωριό? Άκουσε κανείς ποιο είναι αυτό το χωριό? Ναι, νομίζω πως είπε καλό Παναγιώτης. Είσαι σίγουρη? Τι να σας πω, κυρία μου, αυτά άκουσα. Τι κάνει το κοριτσάκι μου? Διαβάζω κάτι για την ειδικότητα. Εσύ? Κουρασμένος. Λίγο. Δεν μου λες εσύ. Έχει 2 εβδομάδες που έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο. Όλη τη μέρα εκεί, μετά εδώ στο σπίτι να το φτιάχνεις, μετά διάβασμα. Τι θα γίνει? Πότε θα αρχίσεις να βγαίνεις έξω να κάνεις παρέες? Είναι νωρίς ακόμα. Και στο νοσοκομείο δεν τους ξέρω και τόσο καλά. Και για να μην ανησυχείς. Είμαι μια χαρά. Ρέγα μου, δεν λέω ότι δεν είσαι. Παρέες να κάνεις φίλους στην ηλικία σου, αυτό λέω. Όλη τη μέρα στο νοσοκομείο είμαι ασθενής και το βράδυ μαζί μου. Α, μιας και το ανέφερες για φίλους στην ηλικία μου. Έψαξες αυτό που σου ζήτησα. Για τις κάμερες στο σημείο του ατυχήματος του Άρη. Το ξέχασα. Μα είπες ότι θα το κάνεις. Ναι, είπα ρε αγάπη μου, αλλά μετά το ξέχασα. Τι να κάνω. Έχει πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθώ. Και το ότι ένας ηλίθιος παραλίγο να χτυπήσει κάποιον με τα μάξι του δεν είναι σημαντικό, ας πούμε. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες. Ας μου το έλεγες από την αρχή, αφού δεν ήθελες να ψάξεις. Μαρίλια. Μαρίλια. Πού πας, περίμενε. Έλα ρε αγάπη μου, αμέσως άναψες. Θα το κοιτάξω αύριο, εντάξει. Thank you.
Ναι. Άρη, συγγνώμη για την ώρα. Δεν ενοχλείς, αν το λες γι' αυτό. Είσαι έξω, να τα πούμε αύριο καλύτερα. Όχι, όχι, πες μου, μπορώ. Ήθελα να σου πω ότι ο πατέρας μου δεν πρόλαβε να κοιτάξει για τις κάμερες σήμερα, αλλά θα το κάνει αύριο. Έτσι είπε τουλάχιστον. Να σου πω. Άσε τον ήσυχο. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι έτσι κι αλλιώς. Μα αν υπάρχουν κάμερες στο σημείο, θα φανεί ότι αυτός πήγε να σε χτυπήσει με τα μάξι. Άστο σου λέω. Τελείωσε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αλλά δεν με νοιάζει πια. Να μην την σπάω και στον πατέρα που δεν θέλει μπλεξίματα με καταγγελίες. Μα δεν θα μπλέξει αυτός. Εσύ θα κάνεις καταγγελία. Πες του το εσύ. Ο δικός μου λέει να αρχίσω να βγαίνω και να κάνω παρέες αντί να. Ασχολείσαι με έναν Τζαμίρ που χτύπησε με το πόδι μου. Ξέρεις κάτι, λέω να του την κάνω τη χάρη. Ξέρεις κανένα καλό μπαράκι να πάω απόψε? Ξέρω. Ποιο? Αυτό που είμαι τώρα. Πού πας? Έξω. Δεν είπες να πάω να κάνω παρέες. Πάω να τις κάνω. Μόνη σου? Θα βρω τον Άρη. Τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι ξέχασες να ψάξεις αν υπάρχουν κάμερες στο σημείο του ατυχήματος και τον πέτυχα έξω. Πάω να τον βρω να πιω μια μπύρα. Αν είναι να σε ζαλίσει πάλι για το ατύχημα. Δεν με ζαλίζει. Εγώ προσφέρθηκα να βοηθήσω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εσύ δεν θες να μπλέξεις το φίλο σου. Δεν φίλο μου. Τότε γιατί δεν το ψάξες? Το ξέχασα. Στο είπα που να πάρει ευχή. Θα το κοιτάξω αύριο. Δεν χρειάζεται. Ο Άρης μου είπε να τα αφήσω. Ακόμα κι αν οι κάμερες δείχναν ότι ο ηλίθιος πήγε να πέσει κατά πάνω του με τα μάξι, δεν θα κάνει τίποτα. Καληνύχτα. Κατάλαβα. Τι είχες, Γιάννη μου? Τι είχα πάντα. Δεν έχω μεθύσει, εντάξει. Ναι, όχι ακόμα. Αλλά όπου να είχα μεθύσει, αφού τα πίνεις και ξεροσφύρει. Βάλε τουλάχιστον μια μπουκιά στο στόμα σου. Κοίτα, έχω αρκετά στο κεφάλι μου, εντάξει. Δεν θέλω να μαζεύω και σένα από τα πατώματα. Αν έχεις βάλει σκοπό να ξεκινήσεις τα παλιά σου τα χαΐρια, καλύτερα να τα μαζεύεις. Θα με πετάξεις έξω. Δοκίμασέ με. Γιατί μου φέρες έτσι? Πώς έτσι? Σαν να φταίω εγώ για όλα. Όπα! Αυτό δεν είπες το πρωί? Ότι εσύ και η αδερφή μου φταίτε? Φταίτε γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Φταίτε γιατί δεν μου είπατε ότι γύρισε η μάνα της να την πάρει από το ίδρυμα και τώρα τι μου τα αλλάζεις? Δεν λέω αυτό. Για το κορίτσι που έμαθε την αλήθεια. Σου έλεγα να της τα πούμε, αλλά... πριν το μάθει μόνη της. Αλλά εσύ δεν ήθελες.
Δεν έγινε έτσι τα πράγματα. Εγώ ήθελα να τις τα πούμε. Και εσύ δεν ήθελες. Εσύ και η αδερφή μου. Και να που καταλήξαμε, η αδερφή μου φευγάτη, η Ειρήνη, μην ξέρουμε που στο διάολο είναι. Εσύ να με κροπίνεις πάλι κι εγώ. Να μην μπορώ να σηκωθώ κάθε πρωί από το κρεβάτι. Για να συνεχίσω να ζω αυτό που μόνο ζωή δεν είναι. Αυτό δεν κάνουμε τώρα. Θα κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ δεν το αντέχω. Άντε. Τότε να μη ζεις. Βγήκες με το πόδι σου έτσι. Σε βλέπω να το έχεις πρισμένο κανένα εξάμενο. Καλύτερα από το να ακούω τους δικούς μου να τσακώνονται για μαλακίες. Ωραία είναι εδώ. Και ήσυχα. Πώς ήρθες, μην μου πεις ότι περπάτησες. Μπορείς να μείνεις τόσο γιατρός, ε? Μόνο για απόψε. Πήρα ταξί, εντάξει. Εντάξει. Α, μπορώ να έχω άλλη μία. Δεν τελείωσε την άλλη. Θα την τελειώσω. Σε 5 λεπτά. Ο πατέρας μου θέλει να κάνω παρέες. Δουλεύω συνέχεια, λέει, μετά σπίτι διαβάζω. Καλύτερα δεν είναι να έχεις την ησυχία σου. Μου φτάνει ο χαμός που τρώω κάθε μέρα στα επίγοντα. Το βράδυ θέλω ηρεμία. Γράψ' τον κι εσύ για κάνω τι θες. Με μεγάλος αυτός. Από τότε που πέθανε η μάνα μου, είμαστε δυο μας. Και είμαι μόνη το σχολείο. Εκτός από τη δουλειά του, εννοείται. Λυπάμαι για τη μάνα σου. Ήμουν 10 όταν πέθανε. Ήταν δύσκολα. Και για μένα και για αυτόν. Μια φίλη έχασε και αυτή τη μάνα της πρόσφατα. Εντάξει, δεν είναι 10, αλλά δυσκολεύεται. Την καταλαβαίνω. Πες της ότι θα της λείπει πάντα. Απλώς κάποια στιγμή θα συνηθίσει να ζει χωρίς αυτήν. Αλλά θα είναι σαν να σου λείπει πάντα ένα κομμάτι. Σαν ένα βιβλίο που του λείπουν σελίδες. Δεν είμαι καλή στις παρομοιώσεις. Αν θες να σου πω για ισχύ, αλγία, ρήξη συνδέσμου ή ασβεστώματα, όμως είμαι καλύτερη. Προτιμώ τις παρομοιώσεις. Έστω και κακές. Μένεις παντελώς συγκίνητη όταν σου λέω για την έκθεση. Μετά, μου λες ότι δεν ξέρεις πότε θα γυρίσει για να την οργανώσουμε. Και τώρα, δεν απαντάς. Μπορείς να μου πεις τι στην ευχή συμβαίνει, ρε Έλενα. Λοιπόν, πάρε με. Έτσι πίνεις πάντα όταν βγαίνεις. Μπορείς να κάνει εξαίρεση. Ή πια λιγότερο. Έλα, απλά κάνω, εντάξει. Απλά έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό. Ξέρεις. Ξέρω. Yeah. Μπορείς να μου πεις για τα πολλά, αν θες. Είσαι και ψυχολόγος, ε. Εκτός από γιατρός.
Εντάξει, οκ. Okay. Είμαι μαλάκας. Απλά μου βγαίνει εύκολο το τελευταίο καιρό. Συμβαίνει σε όλους. Απλά ο τελευταίος χρόνος ήταν κάπως. Τώρα, πού να σου εξηγώ, άστα. Ό,τι και να γίνει, προσπάθησε να τα αφήσει πίσω και να πας μπροστά. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις όμως. Μην κοιτάς εσύ. Εγώ τι. Εντάξει, εκτός από αυτό το συμβάν με τη μάνα σου, που δεν λέω δεν είναι λίγο, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να σου πήγανε μια χαρά. Χαϊδεμένη από τον πατέρα, καλή μαθήτρια για να πέρασε την ιατρική, σπουδές, τώρα δουλειά, όλα τέλεια. Εύκολο να πας μπροστά έτσι. Όχι, δεν ήταν όλα τέλεια, κάθε άλλο. Και αν νομίζεις ότι είσαι ο μόνος που πέρασες πολλά και δύσκολα, κάνεις λάθος. Και τι δύσκολο πέρασες δηλαδή, ε. Όχι, ας με να μαντέψω. Λοιπόν, είχες μια ερωτική απογοήτευση στο Λύκειο. Ο γκόμενος το έφτιαξε με την κολλητή σου και έκλαιγες για κανένα δύο ώρο. Α, και δεν πέρασες με την πρώτη στην ιατρική, έπρεπε να ξαναδώσεις. Και αυτό σου στήχησε γιατί ήσουν καλή μαθήτρια και σε πήρα από κάτω, είδα, ε. Τι γιατί με κοιτάς έτσι, το πέτυχα. Όχι ότι είμαι υποχρεωμένη να σου πω, αφού τα ξέρεις όλα. Αλλά έπεσες εντελώς έξω. Και κάτι ακόμα που δεν το ξέρεις. Μπορεί να μην σου βγαίνει τελευταία να γίνεσαι μαλάκας. Μπορεί και να είσαι. Δεν τους το είπα ακόμα. Αλλά θα το κάνω. Και μετά θα πάει φυλακή, το ξέρεις. Και το παιδί του έχει χάσει και τη μάνα του. Και τι θες να κάνω, ρε Μάρκο. Να καλύψω το φόνο για να μην μείνει το παιδί του ξένου χωρίς πατέρα. Και δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει ο Στέφανος. Και του είπα ότι θα το κάνω. Απλά του ζήτησα λίγο χρόνο να... Να δεις αν το αντέχεις. Yeah.
Ξέρω, είναι πολύ νωρίς. Σε ξύπνησα. Δεν κοιμόμουνα. Πώς ήξερες ότι είμαι εδώ? Ο Μάρκος το είπε ή ο Στέφανος? Το ξέρουν όλοι, δηλαδή, εκτός από μένα, ε. Το ξέρουν αυτοί οι δύο. Κανείς δεν μου το είπε. Το φαντάστηκα. Πουλιά στον αέρα πιάνεις. Κρίμα που έφυγες από το σώμα. Ειρήνη, Ειρήνη, είσαι καλά? Καλά, καλά είμαι. Ζαλίζομαι λίγο καμιά φορά όταν γίνω απότομα. Δεν είναι τίποτα. Τρως τίποτα? Η μάνα μου σε έστειλε. Κανείς δεν με έστειλε. Τρως τίποτα? Τι θες ρε Φίλιππε? Λέγε να τελειώνουμε. Ο Στέφανος θέλει τα όπλα του Χριστόφορου που είναι δηλωμένα για εξέταση. Ήρθες ως εδώ για να μου πεις για το ξένο? Ήρθα να σου πω ότι τον υποψιάζονται για το φόνο του Πολυβίου. Δεν μου το είπαν καθαρά, γιατί μάλλον δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Τους είπες ότι το ήξερες? Για τον Πολυβίου, ότι στο είπα εγώ? Τι ρωτάς, Ειρήνη? Είσαι σοβαρή? Ειρήνη, δεν είμαι ανέστητος. Ξέρω ότι έκρυψα πολλά για να προστατέψω τον Χριστόφορο, αλλά δεν θα σε έφερνα ποτέ σε δύσκολη θέση εξαιτίας του. Με έφερες, Φίλιππε! Πολλές φορές με έφερες σε δύσκολη θέση εξαιτίας του. Αλλά δεν το έχεις καταλάβει, φαίνεται. Ειρήνη, πάλι ζαλίσκες, Ειρήνη, δεν είσαι καλά. Καλά, καλά είναι, σου είπα. Θα φάω κάτι και θα είμαι εντάξει. Δεν το έκανα ο Χριστόφορος. Δεν σκότωσε αυτός τον Πολυβίου. Ξέρω. Μου το είπες και την άλλη φορά που ήρθα στην εταιρεία. Δεν χρειαζόταν να κάνεις τον κόπο να άρχισε να μου το ξαναπείς. Καλύτερα πήγαινε πες στο Στέφανο ή στον καινούριο αρχηγό. Αλλά φρόντισε να έχεις αποδείξεις. Δεν θα τους πω τίποτα, γιατί η απόδειξη είναι ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Πολυβίου δεν είναι από τα όπλα του Χριστόφορου. Αφού το λες εσύ. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ασχολούμαι με την υπόθεση. Είμαι ακόμα εκτός. Δεν στο λέω γιατί ασχολείσαι. Στο λέω γιατί είμαι ο πατέρας σου. Μην το ξαναπείς! Σε παρακαλώ! Δεν μπορώ να σου πω ότι σε καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι έτσι. Μακάρι να μπορούσα. Για να σε βοηθήσω, να σε παρηγορήσω. Να σου δώσω αυτό που χρειάζεσαι. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ για σένα. Είμαι και θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Ό,τι ώρα χρειαστεί, ό,τι θέλεις.
Ακόμα και στον καναπέ να κάτσει με τον Μπεν αγκαλιά και να μην λες τίποτα. Και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάω, βάλε μια φωνή και θα είμαι δίπλα σου. Αυτά ήθελα να σου πω, όχι αυτά για τον Χριστόφορο. Ξέρω ότι βασανίζεσαι από τότε που έμαθες ότι ο ξένος είναι ο... Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μην μου πάθεις κάτι. Γιατί μου πάθεις κάτι. Τι θα κάνεις. Θα σκοτώσεις τον ξένο. Το κερατάκι μου. Υπάρχει κάτι αστείο? Εσύ. Και το πόσο αγχωμένος είσαι. Έλα, ηρέμησε, όλα καλά θα πάνε. Και που το ξέρεις, είδες όνειρο. Στέφανε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία υπέρ σου. Και αυτό ο λειτουργός θα το δει και θα το λάβει υπόψη του. Όπως το ότι είμαι ανήπαντρος και μένω μόνος μου. Το ότι είμαι μπάτσος. Και δεν έχω σταθερό ωράριο, το ότι είμαι γκέι, το ότι έχω σχέση μαζί σου. Για πες μου έτσι κι άλλα να ευχαριστηθώ. Ότι είσαι καλός, τρυφερός, στοργικός. Ότι η Αμάλα σε λατρεύει και τη λατρεύεις κι εσύ. Ότι μείνατε μαζί ένα τεράστιο χρονικό διάστημα και τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Και ότι θέλει να ξαναγυρίσει σε σένα. Και το σημαντικότερο, θα γίνεις ένας υπέροχος πατέρας για αυτήν. Αλήθεια το πιστεύεις τώρα αυτό? Όχι, το λέω για να συνεβάσω. Και βέβαια μόνο το πιστεύω. Ανόητε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η Αμάλα το ξέρει καλύτερα από όλους μας αυτό. Και επίσης τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από εμάς. Α, ναι. Τότε να ρωτήσω τον Σταύρο πόσο καλός μπαμπάς είσαι. Όχι, άστο καλύτερα αυτό. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείς. Απλά να είσαι χαλαρός και το κυριότερο να είσαι ο εαυτός σου. Μακάρι να έχεις δίκιο. Και ελπίζω αυτός ο Χάρης... Δημητρίου. Αυτός, ο Δημητρίου, τέλος πάντων. Να το εκτιμήσει. Ή να έχει παιδιά και ο ίδιος. Ή ακόμη καλύτερα, να είναι σαν και εσένα. Δηλαδή... γκέι. Όχι. Να έχει παιδί και να το μεγαλώνει μόνος του. Χωρίς να θέλω να σε στεναχωρήσω, μην βασίζεσαι και πολύ σε αυτό. Δεν είμαστε και πάρα πολύ single μπαμπάδες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Τα λέμε το μεσημέρι. Και θα πάμε με ένα μάξι στο δικό μου. Φιλιά. Δεν λέμε καλημέρα πια. Γιατί εσύ είπες. Δεν έχουμε παυστεί πονά σε αυτό το σπίτι. Γιατί έχεις πονοκέφαλο, ήπιες χτες. Ε, Μαρίλα, κάτι σε ρώτησα. Ναι, ήπιε μια μπύρα. Και καλά, σε έπιασε πονοκέφαλος μια μπύρα. Τι υπονοείς, παπά, ότι άρχισα πάλι να πίνω του σκοτωμού. Το έκανες. Μαρίλα, σε ρώτησα κάτι. Ένα λοιπόν. Ήπια χθες του σκοτωμού. 5-6 ποτά, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Και πήρα και 2-3 χάπια και φτιάχτηκα και τώρα είμαι σκατά. Και πρέπει να πάω και για δουλειά. Αυτό θες να ακούσεις? Ε, τ' άκουσες. Ανησυχώ, το ξέρεις. Και επειδή ανησυχείς, πρέπει να μου φέρεις μια ζωή σαν αλκοολική και σαν μπρεζάκι. Δεν κάνω κάτι τέτοιο τώρα, έλα. Αυτό κάνεις. Σου είπα, ήπια μια μπύρα. Και έχω πονοκέφαλο γιατί. Γιατί με νευρίασε ο Άρης.
Από ό,τι φαίνεται δεν είναι αυτό που νόμιζα. Σου είπε πάλι για αυτό το περιβόητο ατύχημα? Όχι. Άστο, δεν αξίζει. Πρέπει να φύγω, θα αργήσω. Ένα λεπτό. Έλα. Νομίζω ότι αυτός ο Άρης δεν είναι και η καλύτερη παρέα για σένα. Ναι, καλύτερα να βρεις ένα συνάδελφό σου, μια συνάδελφό σου που να αξίζει να κάνεις παρέα μαζί του. Ναι. Σήμερα χτύπησε το Μιχάλη. Κάποιος μας είδε να μιλάμε με τον Νικήτα στον δρόμο και το είπε στον Κυριάκο και όρμησε μέσα στο σπίτι σαν λυσιασμένο ζώο. Άρχισε να με τραβάει και να με σπρώχνει με δύναμη. Ούλιαζε τι δουλειά έχω να μιλάω με τον δάσκαλο στη μέση του χωριού. Ότι τον ντροπιάζω και τον κάνω ρεζίλι. Τότε είδα τον Μιχάλη. Είχε έρθει απ' έξω που έπαιζε με τα άλλα παιδιά και άκουσε τα ρουλιαχτά του. Πήγε να τρέξει κοντά μου και του φώναξε να φύγει, να βγει πάλι έξω. Τότε ο Κυριάκος μου ρίξε ένα χαστούκι και συσσωριάστηκα κάτω. Ο Μιχάλης μου, η ψυχούλα μου, έτρεξε κοντά μου να με βοηθήσει. Και αυτό το τέρας τον άρπαξε και τον πέταξε πέρα. Όρμησα και τον άρπαξα από πίσω και έμπηξα τα νύχια μου στο σβέρκο του όσο πιο δυνατά μπορούσα. Ήθελα να σκίσω τη σάρκα του και να τον ποτίσω με το δηλητήριο που μας πότιζε αυτός τόσα χρόνια. Να τρέξει στις φλέβες του και να τις σαπίσει όπως σάπιζε αυτό στις ψυχές μας. Αλλά δεν το έκανα. Έτρεξα και πήρα τον Μιχάλη στην αγκαλιά μου και τον έσφιξα δυνατά πάνω στην καρδιά μου να νιώσει τους χτύπους της, να μην φοβάται. Άκου την καρδιά μου, του ψιθύριζα. Άκου την καρδιά μου, ψυχή μου. Αυτός μας κοίταξε για λίγο με λυσιασμένα μάτια, μετά όρμησε έξω. Έπεσε σιωπή, άκουγα μόνο την ανάσα του Μιχάλη μου και τους χτύπους της καρδιάς μου. Έκλεισε τα μάτια και έτσι όπως τον είχα σφιχτά πάνω μου, ευχήθηκα να βγάλουν δευτερά και να πετάξουμε μακριά στον ουρανό σαν τρελά ελεύθερα πουλιά. Χριστόφερε, πες να μου πάρεις να μου πεις τι θα κάνω με τα όπλα. Δεν με πήρες. Είναι και αυτό. Τι άλλο είναι? Λοιπόν, πες μου που είναι τα όπλα να τους απάω. Να βγάλεις το δικό μου φίδι από την τρύπα. Δεν υπάρχει φίδι, Χριστόφερε. Θα δουν ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Πολυβίου δεν είναι τα όπλα σου και θα τα δώσουν πίσω. Λοιπόν, λέγε πού είναι. Να τους τα πάω. Ξέρω ότι δεν έπρεπε να έρθω, αλλά δεν ήξερα αν έχεις ακούσει το μήνυμά μου και... Το άκουσα. Πήγα σπίτι σου χθες να δω πώς είσαι και βρήκα την Ειρήνη εκεί. Μου είπε τι έγινε. Μου είπε ότι είναι η αδερφή σου και ότι ο Πολυβίου έβαλε τη βόμβα στο αυτοκίνητο του ξένου. Ότι είναι νεκρός και ότι ακόμη δεν έχουν βρει ποιος τον σκότωσε.
Είχα σκοπό να έρθω πριν την Εύα. Αλλά ήμουνα στην Αθήνα και... Δεν έφυγα γιατί δεν σε θέλω. Έπρεπε να φύγω για να... Αντιμετωπίσεις τα φαντάσματά σου. Το ξέρω. Μου το έγραψες και στο σημείωμα που μου άφησες. Λοιπόν, τα αντιμετώπισες. Ναι. Νομίζω πως ναι. Και θέλω να στα πω όλα. Αν φυσικά θέλεις κι εσύ. Θα μου πεις που είναι τα όπλα και θα πάω. Πάλι σε θα μπλέξεις δηλαδή. Γιατί να μπλέξω εγώ ρε Χριστόφρα. Θα σε σκοτήσουν γιατί δεν πήγα εγώ και γιατί δεν πάω να δώσω εκείνη την κατάθεση που θέλουν. Θα το φροντίσω εγώ. Αυτό. Το δικό μου φίδι από την τρύπα. Ωραία, γιατί θα κάνεις. Θα πας να καταθέσεις για την έκθεση και τι να τους πεις. Πώς βρέθηκε η Εύα στο αμάξι σου. Γιατί ακολουθούσε την Ειρήνη. Λοιπόν Χριστόφρα, θα πας όταν γυρίσεις. Πες μου που είναι τα όπλα να τους τα πάω. Εντάξει. Και βλέπεις τι θα κάνεις. Εντάξει, θα σου πω που είναι να πάνε να τα πάρεις. Ωραία. Καλώς το κορίτσι. Γεια σας. Πολύ όμορφα είστε εδώ. Καλά είμαστε. Ησυχία, καθαρός αέρας και καλός καφές. Θα μου φέρετε έναν όπως το φτιάχνετε εσείς. Με λίγη ζάχαρη. Με τα χαράς. Τι έγινε Στέφανε. Περιμένουμε τηλεφώνημα. Όχι. Όχι. Τότε γιατί κοιτάς συνέχεια το κινητό σου. Δεν κοιτάω συνέχεια το κινητό μου. Από το πρωί το κοίταξες καμιά 20 φορές μέχρι τώρα. Και εσύ τι θες ρε Φώτιο. Κάτσε και κοιτάς πόσες φορές κοιτάζω εγώ το κινητό μου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα στο γραφείο μου. Πολύ ωραίος ο καφές. Και το γλυκό νοστιμότατο. Τα φτιάχνει η αδερφή μου. Έχει το φούρνο εδώ πιο πέρα. Μην μου πείτε ότι είναι αυτός ο φούρνος που έδειξαν χθες σε μια εκπομπή. Αυτός είναι. Ναι, ήρθαν από την τηλεόραση και τον τραβήξαν. Κοίτα σύμπτωση τώρα. Και έβλεπα και τα γλυκά και έλεγα τι ωραία που φαίνονται. Και να που το δοκίμασα. Θα δοκιμάσετε, σας άρεσα. Τέλεια. Να σας πω, ξέρετε πού μπορώ να βρω ένα διαμέρισμα για να μείνω για ένα διάστημα. Εδώ στο χωριό. Και εδώ στο χωριό και λίγο απ' έξω. Είμαι φωτογράφος και ετοιμάζομαι τώρα για την έκθεσή μου. Και φωτογραφίζω τη φύση. Και εδώ η φύση είναι το λιγότερο μαγική. Σαν τον κύριο Μανώλη κι εσείς. Ποιον?
Ένας κύριος που ήρθε από την πόλη πριν λίγο καιρό. Είναι και αυτός φωτογράφος? Όχι καλέ, αυτός γράφει βιβλίο. Εγώ δεν τον έχω δει. Κανένας μας δεν τον έχει δει. Δεν έρχεται στο χωριό καθόλου. Μόνο πάει η κυρία Χρυσούλα και του ψωνίζει. Και πού μένει? Σε ένα σπίτι εκεί στην πλαγιά. Ωραία, μήπως πάω κι εγώ να κοιτάξω, μήπως βρω κανένα σπίτι εκεί, ε? Να μην σας στενοχωρήσω, αλλά θα ρω πως είναι όλα πιασμένα. Α, κρίμα. Δεν πειράζει, δεν χάνετε τίποτε να πάτε να δείτε. Σωστά. Τι έγινε με το αγρό του ξένου? Περιμένουμε να μας τα φέρει. Ελπίζω να το κάνει ο ίδιος και να μην στείλει το Λεμπέση. Το ελπίζεις, αλλά πιστεύεις ότι δεν θα το κάνει. Δεν θα τα φέρει ο ίδιος και θα στείλει το Λεμπέση. Σωστά. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα. Ο Στέφανος. Εδώ. Γεια σας. Έφερα τα όπλα του Χριστόφορου ξένου, όπως ζητήσατε. Μάλιστα. Γιατί δεν ήρθε ο ίδιος ο ξένος, κύριε Λεμπέση, να τα φέρει? Είναι εκτός και ήταν αδύνατο να επιστρέψει σήμερα, οπότε τα έφερα εγώ για να μην καθυστερήσουμε την έρευνα. Επίσης μου ζήτησε να σας πω ότι θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό για να δώσει την κατάθεση που σας χρωστάει. Καλοσύνη του. Πετράτο, δεν ήταν αβιέντα να μας σύλληψεις για τον Χριστόφορο ξένο, αφού συντρέχει παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για παρακόλληση και δυσχέρανση έρευνας. Και αφού φυσικά υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι διάπραξε και ποινικό αδίκημα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, Χριστόφορος Ξένος. Στη διάθεσή σας. Έχουμε ραντεβού με τον κύριο Δημητρίου. Ποιο? Χάρης Δημητρίου. Δεν κοιτάτε όταν βγαίνετε να δείτε αν έρχεται κάποιος? Εγώ ή εσύ που πηγαίνεις σαν το διάολο? Μια χαρά πήγαινα. Εσείς δεν κοιτούσατε. Εγώ πώς να σας δω? Χάρης Δημητρίου. Άνοιγα τα μάτια μου και έβλεπα τα μάτια του να γυαλίζουν στο σκοτάδι. Και νιώθα τα χέρια του γύρω από το λαιμό μου σαν θηλιά να με πνίγουν, να μου κόβουν την ανάσα. Δεν ήταν αγάπη αυτό. Ήταν αρρώστια. Αιμονή. Κύριε Ξένο, σας ενημερώνω ότι η κατάθεσή σας θα ηχογραφείτε. Πείτε μας τι έγινε την ημέρα της έκρηξης. Η Εύα Κασιμάτη, γιατί ήταν μόνη της στο αυτοκίνητό σας? Πού πήγαινε πριν την έκρηξη που προορίζονταν να σκοτώσει εσάς? Το μνημόσυνο της μαμάς είναι την άλλη εβδομάδα, ε. Ναι. Μετά θέλω να φύγω. Να πας πού? Στην Αθήνα. Να παραιτηθείς όπως είπαμε και να φύγουμε. Θέλω να μιλήσω στην Ειρήνη. Ξέρεις που είναι.